Καλημέρα, Ευλαμπία και Γιώργο. Καλημέρα. Έτσι είναι. Είχαμε μία ακόμη διαμαρτυρία χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, όπου η κομμουνιστική νεολαία, αυτή τη φορά ΚΚΕ, διαμαρτυρήθηκε για το τραγικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη και εξέφρασε την οργή του. Συγκεκριμένα, λοιπόν, άπλωσαν ένα μαύρο πανί μπροστά από τη Βουλή και με σύνθημα είναι να μην σιωπήσει κανείς. Είναι χρέος μας το έγκλημα αυτό να μην ξεχαστεί, να μην συγκαλυφθεί. Διαμαρτυρήθηκαν σε σχετικά ήπιους τόνους, σχηματίζοντας μηνύματα με τις τσάντες και με κεριά που κρατούσαν και φωνάζοντας συνθήματα για τον άδικο χαμό όλων αυτών των ανθρώπων. Πάντως και αλλά στο Σύνταγμα. Είχαμε και ένταση στα Εξάρχεια. Γιατί στο Σύνταγμα ήταν ελληνικό, άναψαν και φαναράκια, είχαμε όμως ένταση στα Εξάρχεια. Ναι, υπήρξαν κάποιες εντάσεις στα Εξάρχεια. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσαγωγές ή συλλήψεις. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ έντονο το κλίμα στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στα Εξάρχεια, όπως ανέφερες.